Αποχωρώ σήμερα από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, μετά από 5,5 χρόνια θητείας εδώ. Τη συμβολή μου στα εκπαιδευτικά πράγματα της πόλης μας και της περιοχής μας θα την κρίνει ο εκπαιδευτικός κόσμος και ο λαός και οι φορείς της πόλης. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι έδωσα την ιχμάδα των δυνατοτήτων μου και των δυνάμεών μου για να μπορέσω να προάγω αυτό που είχα πει όταν πρωτοήρθα πριν από 5,5 χρόνια εδώ, ότι θέλω να συμβάλλω στην προαγωγή αυτού που γενικότερα λέμε παιδεία, γιατί ο νομός το αξίζει, γιατί και ο εκπαιδευτικός κόσμος αλλά και η κοινωνία της πόλης το αξίζει. Έχω πει επανειλημμένως ότι η κοινωνία έχει το ρητό «μάθε παιδί μου γράμματα» πολύ έντονο ακόμα και το οποίο πρέπει να συνεχίσει. Εύχομαι και στον αντικαταστάτη μου να συνεχίσει αυτή την πολιτική και το εύχομαι καλή δύναμη στο έργο του εδώ. Είναι ένα δύσκολο έργο, οι εποχές είναι δύσκολες. Πρέπει να βάλουμε όλοι τα λιθαράκια μας για να μπορέσουμε να προάγουμε πάλι, επαναλαμβάνω κουραστικά, αυτό που λέμε παιδεία με την ευρύτερη έννοια στον τόπο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φορείς, όλους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς τους, εσάς, πάρα πολύ τα μέσα, τα οποία με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Φεύγω με πολύ ήσυχη τη συνείδησή μου, με περήφανος που υπηρέτησα αυτόν τον τόπο. Ήταν και ένας τόπος καταγωγής, ευρύτερης καταγωγής της οικογένειας μου και επίσης δεν διστάζω να πω, και θα ήθελα να το αναφέρετε αυτό, ότι φεύγοντας από εδώ έχω την αίσθηση ότι για 5,5 χρόνια έκανα ένα συνεχές μνημόσυνο τόσο στη μνήμη του πατέρα μου που κατάγονταν από την περιοχή εδώ, που ήταν από τα μεγάλα καλύβια Τρικάλων, όσο και του πεθερού μου που ήταν από τα κανάλια Καρδίτσης. Έχω αυτή την αίσθηση ότι τους έκανα ένα διαρκές μνημόσυνο. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι πολύ τυχερός που αναλαμβάνω τον τομέα της διοίκησης δευτεροβάθμιας στην περιοχή μας από τον κύριο Καρανίκα, ο οποίος με έχει τιμήσει μέχρι σήμερα σε όλες τις εκφάνσεις της συνεργασίας μας. Αυτό μου δημιουργεί πρόσθετη υποχρέωση. Θέλω να φανώ αντάξιο του σημαντικού ρόλου που παίζει η διοίκηση στα εκπαιδευτικά μας πράγματα και πιστεύω ότι με τη βοήθεια και τη συμβολή όλων των συναδέλφων θα αντλήσουμε τη δύναμη και τις ικανότητες εκείνες που απαιτούνται ώστε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο έργο.